Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Καλησπερίζουμε τον Αντώνη Παραρά από το Στούντιο 2. Καλησπέρα Αντώνη. Σας ανέστη, καλό βράδυ σε όλους. Αντώνη, θα ήθελα λίγο να μας περιγράψεις το κλίμα που επικρατεί μια ανάσα πριν από τις βουλευτικές εκλογές, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Λοιπόν, είμαστε σε μια λεγόμενη Χρύσα τελική ευθεία, να το πούμε. Εντάξει, έχουμε δύο γεμάτες εβδομάδες. Είναι η επόμενη και η μεθεπόμενη. Νομίζω ότι το κλίμα θα γίνει πιο έντονο, θα γίνει πιο δύσκολο. Ήδη βλέπουμε τις κομματικές αντιπαραθέσεις σε όλη την Ελλάδα να υπάρχουν. Είναι έντονες. Αυτό θα γίνει, νομίζω, μεγαλύτερο. Είναι λογικό γιατί βλέπουμε και από τις εκστρατείες, τις προεκλογικές πλέον, από όλα τα κόμματα, έχουν απλωθεί αυτές οι εκστρατείες. Βλέπουμε τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουν. Θα δούμε όμως, νομίζω, από την Κυριακή και μετά, καθώς θα μπούμε στις προτελευταίες 7 ημέρες, μετά στις τελευταίες 7 ημέρες, μέχρι να οδηγηθούμε δηλαδή στις 21 του μηνός, θα δείτε και θα δούμε όλοι από τα κόμματα ίσως να γίνεται και μια προσπάθεια να μπει και μια ατζέντα. Δηλαδή να θα προσπαθήσουν να βάλουν και μια ατζέντα. Σήμερα δεν υπάρχει ατζέντα, αυτό πρέπει να το πούμε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε όπου πάει ίσως η επικαιρότητα. Κανείς δεν μπορεί να καθορίσει κάποια πράγματα και είναι και πολύ πιο γενική η αντιπαράθεση. Πολλά ίσως, θα μας φάνε και μέρες όμως αυτά, θα δούμε λίγο πριν από την τηλεοπτική μάχη, το λεγόμενο debate της άλλης εβδομάδας των πολιτικών αρχηγών, που και εμείς μέσα από το δίκτυο θα το μεταδώσουμε, και θα ασχοληθούμε και κανένα διήμερο φαντάζομαι μετά από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δεν ξέρω πόσος χρόνος θα υπάρξει για να δούμε πλέον τα 3-4 πολύ μεγάλα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες, λίγο πριν φτάσουμε στις κάλπες. Α, με συγχωρείς, είναι και οι εκλογές 14 στην Τουρκία, ναι. Όπου και εκεί που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από την ελληνική κοινωνία, θα δούμε και λίγο πριν και λίγο μετά μερικά πράγματα και για τις εκλογές εκεί με Ερντογάν και τους άλλους υποψηφίους. Μάλιστα. Αντώνη, όντως έχουν μείνει πολύ λίγες ημέρες, 2 εβδομάδες και κάτι πριν προσέλθουμε στις κάλπες. Γενικά στην χώρα είναι έντονο το κλίμα, σε τοπικό επίπεδο όμως θα λέγαμε, βλέπουμε μεν μια έντονη κινητικότητα, αλλά δεν βλέπουμε τις αντιπαραθέσεις των προηγούμενων ετών. Είναι πιο ήπιο το κλίμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, μέχρι στιγμής. Έτσι, και μακάρι να πάμε έτσι. Δεν είναι κακό δηλαδή να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία όπου τα πράγματα θα είναι λίγο πιο ομαλά. Δεν θα είναι όμως. Νομίζω ότι θα ανέβουν πάρα πολύ οι τόνοι, γιατί, κοίταξε Χρύσα, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε για δεύτερες ή για τρίτες εκλογές. Μπορεί να το λένε όλοι, εντάξει, το υπολογίζουμε ότι εκεί θα πάμε, στις δεύτερες τουλάχιστον. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλάμε για εκλογές που έχουμε 21 του μηνός. Το τι θα προκύψει από εκεί και μετά θα το δούμε. Mm-hmm. Το πρώτο κόμμα θα έχει 28, θα έχει 31 ή 35. Δεν αναφέρομαι έτσι, για το ποιος θα είναι πρώτος. Λέω, έχει σημασία. Θα έχει 29. Το δεύτερο κόμμα, αν το πρώτο έχει 31, θα έχει 30 ή θα έχει 29. Αυτά θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο για την εξέλιξη την εκλογική του Ιουλίου. Δηλαδή, όταν θα φτάσουμε στις δεύτερες κάλπες. Αυτές όμως θα προκηρυχθούν κανονικά οι εκλογές, οι δεύτερες, εφόσον έχουμε την απλή αναλογική και όλα αυτά. Έτσι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι είναι πολύ δύσκολο την Κυριακή να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα αρκετά ψηλό, όπου θα μας δώσει μια κυβέρνηση. Μακάρι να γίνει αυτό. Νομίζω όμως οι τόνοι θα ανέβουν. Θα ανέβουν και τοπικά και περιφερειακά και πανελλαδικά. Πάντως, μιας και ανέφερες την απλή αναλογική, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία και είναι ένα θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορεί ευθέως τον ΣΥΡΙΖΑ ότι άλλαξε το εκλογικό σύστημα προκειμένου να μην σχηματιστεί εύκολα κυβέρνηση. Στην ουσία, να υπενθυμίσουμε ότι με το νέο αυτό εκλογικό σύστημα το πρώτο κόμμα δεν παίρνει τον πόνους των 50 εδρών. Οπότε είναι κάπως δύσκολο να συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα υψηλά ποσοστά να συγκεντρώσει τις έδρες που χρειάζεται. Και θα το δούμε αυτό ούτως ή άλλως να γίνεται τη δεύτερη φορά, αλλά και πάλι εγώ βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις έτσι, και παρακολουθώντας όλοι τι κάνουμε, θα βγουν και αύριο δημοσκοπήσεις, βγήκαν και σήμερα και χθες, θα έχουμε συνέχεια όσο αυτές θα επιτρέπονται. Τι κάνουμε όλοι στη συνέχεια, βλέπουμε την αναλογία με τις έδρες και προσπαθούμε να υπολογίσουμε το πρώτο κόμμα που θα έχει, ας πούμε, τις 120 ή τις 115 ή τις 112, δεν ξέρω πόσες θα είναι. Αν με τον δεύτερο που έχει, με τον τρίτο που έχει 33 κτλ. Είναι δύσκολο. Αν τα ποσοστά είναι χαμηλά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνεργασία δύο κομμάτων.
Ναι. Και για να το κλείσουμε λίγο αυτό, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το 20ήμερο, που σιγά σιγά θα γίνει και 15ήμερο, θέλω να σου πω ότι περίπου καταλήγουμε ότι αν τελικά είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, η αίσθηση των περισσότερων είναι ότι θα υπάρξει μία προσπάθεια διερεύνησης, συνεργασία με ένα ακόμη κόμμα, τον τρίτο δηλαδή. Mm-hmm. Εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο κόμμα, ενδεχομένως να έχουμε τρία κόμματα που μπορεί να συνεργαστούν. Θα το δούμε όμως. Το δούμε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα είναι όχι μόνο έκτακτο, θα είναι κάτι το οποίο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο οπωσδήποτε με τα ποσοστά. Mm-hmm. Και ποιο θα είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Έτσι, μάλιστα. Θα δούμε, Αντώνη. Είδαμε λοιπόν το κλίμα που επικρατεί αυτές τις μέρες, μια ανάσα πριν τις εκλογές. Υπάρχουν σίγουρα και κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Βασικά, καθημερινά γεμίζουμε πληροφορίες, Αντώνη. Ως προς τις εκλογές, τι είναι αξιολόγου να αναφέρουμε? Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι το εξής τώρα. Ναι. Κοίταξε. Αυτό είναι το πανελλαδικό κλίμα και το περιφερειακό. Θα δούμε και πώς θα πάνε τα κόμματα και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι θα γίνει στην Κοζάνη. Γιατί η Καστοριά και η Κοζάνη έχουν χάσει και μία έδρα. Η Καστοριά έχει γίνει μονοεδρική, η Κοζάνη έχασε μία δύναμη, έχασε μία έδρα. Είμαστε ιτημένοι ως Δυτική Μακεδονία που έχουμε χάσει έτσι τις δύο αυτές έδρες, δηλαδή κοινοβουλευτικά χάνουμε αντί να κερδίζουμε. Mm-hmm. Αυτό πρέπει πάντως να μας απασχολήσει πάρα πολύ και στο περιφερειακό κομμάτι και το αυτοδιοικητικό, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πρέπει να κάνουμε προσπάθειες σοβαρές. Να αφήσουμε κατά μέρος διάφορες περιφερειακές αηδίες που έχουμε μεταξύ μας, ποιος, τι, πού, αν θα είναι Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά ή Φλόρινα. Mm-hmm. Να καθίσουμε κάτω να κουβεντιάσουμε. Δεν είναι παραπάνω από 25-30 άνθρωποι σε όλη την περιφέρεια. Πρέπει να συζητήσουμε πλέον για την επόμενη εξαετία, οχταετία, πώς θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποιες χαμένες δυνάμεις μας. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το δούμε με την επέκταση κάποιων έργων, με την διεκδίκηση. Θα παίξει μεγάλο ρόλο. Θα παίξουν μεγάλο ρόλο και οι περιφερειακές εκλογές. Mm-hmm. Ξέρω ότι πολλοί υπολογίζουν το στήσιμο των ψηφοδελτίων και για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν αναφέρομαι στον Γιώργο Κασαπίδη που θα είναι υποψήφιος, αναφέρομαι και στους υπόλοιπους. Θέλουν να κάνουν τις κινήσεις αφού περάσουν οι εκλογές της Κυριακής της 21ης Μαΐου. Έτσι. Να καθίσουμε λοιπόν να τα συζητήσουμε και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να φέρουμε πίσω τουλάχιστον τις δύο αυτές έδρες. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε. Και δεν θα κάνω παραπάνω σχόλια απόψε, θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες που θα σχολιάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε και μία έτσι διευρυμένη ενημερωτική ζώνη που θα ξεκινάει από τις 8 η ώρα το απόγευμα, από την ερχόμενη εβδομάδα, για να τα παρουσιάζουμε όλα αυτά και να επικοινωνήσουμε και με πολλούς υποψήφιους βουλευτές από την περιοχή μας για να μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία στους τηλεθεατές, Χρύσα, να τους ακούσουν. Θέλουμε να προσκαλέσουμε πάρα πολλούς, ήδη έχουμε προσκαλέσει πάρα πολλούς για τις επόμενες δύο εβδομάδες, για να μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, να τους ακούσουμε, να τους δούμε και να μάθουμε και τα προγράμματα των κομμάτων για να πάμε να ψηφίσουμε. Και θα έχει ενδιαφέρον, Αντώνη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, να δούμε εκπροσώπους κομμάτων ταυτόχρονα και όχι τον καθένα μεμονωμένα. Η πρόσκληση εδώ στο Δίκτυο 1 εννοείται πως είναι ανοιχτή και να έχουμε ένα γόνιμο διάλογο. Κοίταξε, αυτό έτσι, και να μην το προλάβουν τώρα και να μην θέλουν τώρα, γιατί πάντοτε έχουν τις δικαιολογίες ότι έχουν περιοδίες κτλ. Μην ανησυχούν. Και ειδικά αν θα έχουν προκύψει και οι βουλευτές στις 21 του μηνός, mm-hmm. και επειδή θα έχουμε ξανά δεύτερες εκλογές, μην αγχώνεται κανείς. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε πολλούς και πολλές για να κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Θα είναι εντελώς διαφορετικές οι εκλογές, οι δεύτερες. Ναι. Επειδή είπες κάτι να κρατήσουμε, και είμαι σίγουρος ότι θα θέλεις κάποιες πληροφορίες για τα τοπικά, έτσι, τα ψηφοδέλτια και όλα αυτά, το τι γίνεται σε αυτήν την μάχη. Δύο λόγια σήμερα και θα τα πούμε όλα την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Είναι μια μεγάλη μάχη. Είναι μονοεδρική η Καστοριά. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί τη βουλευτική έδρα. Το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ την διεκδικεί την έδρα, όπως και όλοι βέβαια. Όλοι. Έτσι. Κανείς και δεν δημοκρατία, να χάσει. Ναι, εντάξει, είναι υποψήφιοι βουλευτές. Ναι. Θέλω να πω ότι όλοι τους προσπαθούν να βάλουν μερικά ζητήματα για το πώς, πού, τι κτλ. Τέλος πάντων, δεν μπορεί κανείς την στιγμή αυτή που μιλάμε να προεξοφλήσει το οτιδήποτε. Το μόνο που θα πω είναι σε αυτήν την μάχη που έρχεται, μη θεωρεί κανείς δεδομένο το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, έτσι, για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το παιχνίδι είναι πολύ ανοιχτό. Βλέπω κάποιους να ανεβαίνουν πάρα πολύ, άλλους να μειώνονται, άλλους να πηγαίνουν κοντά-κοντά.
να έχουν λίγο το νου τους, θα τα πούμε αναλυτικά, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, πάντως ο Αντώνη όντως θα γίνει μάχη για αυτή τη μία και μοναδική έδρα εδώ πέρα στην Καστοριά. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Σε πάω μια δεκαετία περίπου πίσω, το 2012, όπου βλέπαμε ανατροπή πάνω στην ανατροπή. Τα πάντα είναι πιθανά. Βλέπουμε άλλα κόμματα διεκδικούν όλοι μαζί να κερδίσουν το κόμμα τους στην έδρα. Άλλοι από άλλα κόμματα διεκδικούν ο καθένας για τον εαυτό του την έδρα. Έδρα συμβαίνουν και αυτά είναι πολύπλευροι αυτή η μάχη, έτσι, Αντώνη. Έτσι. Θα έχουμε διακυμάνσεις. Έτσι. Ολοκληρώνοντας, Αντώνη, σιγά σιγά την συζήτησή μας, φυσικά δεν γίνεται να παραλείψουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες αργούν λίγο ακόμα, είναι σε πέντε μήνες. Αλλά ωστόσο βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα και ως προς αυτό. Ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Κορετζίδης, έχει κάνει δύο ανακοινώσεις. Η μία μάλιστα πραγματοποιήθηκε χθες, όπου ανακοίνωσε τους πρώτους υποψηφίους του. Είναι σημαντικό αυτό, θα το δούμε τώρα. Θα κάνουμε μερικά σχόλια. Δεν είναι τη ώρα οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές. Έτσι, ούτως ή άλλως, θα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και να τα δούμε μετά τον Ιούλιο. Να πούμε όμως καταρχήν, δεν θα ξεκινήσω από την καινούργια ανακοίνωση του Γιάννη Κορετζίδη, του νυν δημάρχου. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι έχουμε υποψηφιότητες που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, που ανακοίνωσε ήταν ο κύριος Πολυγιάννης, πρώην αντιδήμαρχος με τον Μανώλη Χατζησημεωνίδη. Ο Τρίφων Πολυγιάννης είναι ο πρώτος που έκανε την ανακοίνωση, εντάξει, ο πρώτος από τις καινούργιες υποψηφιότητες, γιατί είναι δεδομένη η κάθοδος του νυν δημάρχου, έτσι. Από εκεί και μετά είχαμε τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη, είχαμε τον Αποστόλη Τσούκα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί και το ΚΚΕ. Αυτό θα γίνει, φαντάζομαι, μετά τις βουλευτικές. Θα αρχίσουν να βλέπουν την πορεία προς τις αυτοδιοικητικές. Αναμένουμε τον Αλέξανδρο Ταμία, να δούμε πώς θα κινηθεί και με ποιον τρόπο θα προχωρήσει, αν θα προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση. Αυτό τουλάχιστον έτσι μαθαίνουμε ότι προσπαθεί και θέλει να κάνει κίνηση ξανά ο κύριος Ταμίας. Έχουμε την στιγμή αυτή όμως, και με αυτό θα κλείσουμε, έχουμε δύο ανακοινώσεις που δείχνει και την αυξημένη ετοιμότητά του, βέβαια, από τον νυν δήμαρχο. Η πρώτη έγινε πριν από αρκετές εβδομάδες με μια έτσι παρουσίαση υποψηφίων από τα τοπικά συμβούλια και προέδρων, και χθες είχαμε την πρώτη, και λέω σημαντική, γιατί σε αυτές τις εκλογές θα παίξουν ρόλο, οπωσδήποτε θα παίξει ρόλο η ετοιμότητα, το πόσο έτοιμος είναι κάποιος και οι υποψηφιότητες που όμως θα πρέπει να περιμένουμε να τις δούμε σε όλους, έτσι, τους υποψήφιους δημάρχους. Να πούμε τα ονόματα, γιατί οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, έτσι, δίνουν το στίγμα τους σε αυτόν τον αγώνα, και όταν ανακοινώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει ο κόσμος να τους γνωρίζει, και εμείς θέλουμε μέσα από το δίκτυο για όλους τους υποψήφιους. Θα έχουμε και μεγάλη εξέλιξη στο Άργος Οριστικό στον Δήμο, θα τα πούμε και για τις υποψηφιότητες εκεί σε μερικές μέρες. Να δούμε λοιπόν τι ανακοίνωσε χθες ο κύριος Κορετζίδης, παρουσιάζοντας έτσι μία λίστα εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων που θα είναι υποψήφοι μαζί του. Αυτή λοιπόν πρόκειται για πρόσωπα, τα βλέπουμε κιόλας, ο συνδυασμός λέγεται ώρα για δουλειά. Ο κύριος Κορετζίδης λοιπόν ανακοίνωσε ονόματα που είναι, μάλλον και με τη σειρά τους έχουμε, ωραία. Είναι όπως τους βλέπουμε, έτσι είναι και η ανακοίνωση. Ωραία. Είναι και δική του σύμβουλη, σχεδόν το σύνολο της ομάδας, αλλά και καινούργια πρόσωπα εν ενεργεία που έρχονται από άλλους συνδυασμούς. Λοιπόν, Αλεξανδρίδης Νίκος, Στάθης Βασιλιάδης, Πέτρος Δοκόπουλος, Λάζαρος Ζήσης, Ιωάννα Κύρου, Θόδωρος Ιάμης, Διονύσης Λίτσκας, Κίμων Μηταλίδης, Σοκράτης Πέλκας, Αθανάσιος Ρήμος, Γιάννης Σαλβαρίνας, Κωνσταντίνος Σαμαράς, Δημήτρης Στυλιάδης, Πέτρος Τόσκος, Κωνσταντίνος Τσανούσας, Χρυσούλα Φιλίππου, Αλεξάνδρα Ιάμι Φούκη, Στέλιος Φουλιράς, και στο τέλος ο κ. Κορετζίδης γράφει στο δελτίο τύπου. Συνεχίζουμε. Αυτή είναι η λίστα υποψηφίων. Ναι, Αντώνη, ένα μικρό. Αυτό θα εμπλουτιστεί, έτσι. Θα μπουν κι άλλα. Είναι τα πρώτα ονόματα, άλλωστε αυτό λέει και η ανακοίνωση. Ένα μικρό σχόλιο το οποίο έχουμε να κάνουμε σχετικά με την ανακοίνωση των ονομάτων είναι ότι η ομάδα του συνεχίζει να ακολουθεί τον κύριο Κορετζίδη και βλέπουμε και προστίκες ονομάτων από άλλους συνδυασμούς. Γι' αυτό λέω ότι αυτό έχει σημασία και δείχνει μια αυξημένη ετοιμότητα του ψηφοδελτίου. Είναι εν ενεργεία δήμαρχος, δείχνει την δυναμική. Περιμένουμε όμως, έχουμε δρόμο για τις εκλογές. Θα έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα φτιάξει ο καθένας την υποψήφια δημοτική του ομάδα. Έχει μεγάλη σημασία. Εδώ λοιπόν είναι εν ενεργεία σύμβουλοι. Συνηθίζουμε
να θεωρούμε δεδομένη την κάθοδο του 70, του 80, του 90% των συμβούλων. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ούτως ή άλλως. Δεν είναι πάντα δεδομένο. Έχω δει σε δημοτικές παρατάξεις σε όλη την χώρα να κατεβαίνουν, παράδειγμα από τους 25, μόνο οι 7 την επόμενη φορά. Γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Εδώ λοιπόν φαίνεται τα έχει ξεπεράσει τα προβλήματα αν υπήρχαν ο κ. Κορετζίδης. Σύσσωμη σχεδόν η ομάδα κατεβαίνει συν τις προσθήκες. Επαναλαμβάνω όμως, έχουμε δρόμο για τις αυτοδιοικητικές. Θα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε στα τέλη Αυγούστου κυρίως, που εκεί θα είναι και η ημερομηνία Χρύσα που θα πρέπει να κατατεθούν τα ψηφοδέλτια. Μάλιστα. Πάντως, Αντώνη, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, 5 μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και στον Εστόριο θα έχουμε με ωραία μάχη και πολλές υποψηφιότητες. Ναι. Είχαμε χρόνια να ζήσουμε αυτή την έντονη κινητικότητα, Αντώνη, και στους τρεις δήμους της ΠΕ Καστοριάς. Τώρα στην Καστοριά, 4 υποψήφοι δήμαρχοι. Μπορεί και παραπάνω να είναι, μπορεί και 5 να είναι. Ναι, έχουν κάνει ήδη επίσημη ανακοίνωση. Σωστά. Αναμένουμε άλλους 2. Δηλαδή, το λιγότερο μέχρι αυτή με τα δεδομένα που έχουμε θα είναι 4 υποψήφοι δήμαρχοι και το μάξιμο θα είναι 6 με τα δεδομένα ναι. που έχουμε τώρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Έτσι, για μένα, επειδή έχω δει πάρα πολλές φορές και εκλογικά κέντρα να ανοίγει ένας υποψήφιος και να τα κλείνει, γιατί δεν μπορεί να κάνει συνδυασμό. Ναι. Πίστεψέ με, μέσα στα περίπου 32 χρόνια, δεν είναι πολλά, αλλά 32 είναι τα χρόνια που παρακολουθώ εκλογικές αναμετρήσεις στην ΠΕ Καστοριάς και όχι μόνο, έχουμε δει πάρα πολλά. Ναι. Την στιγμή που ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια, φαίνεται πλέον η τελική πορεία της υποψηφιότητας. Όσο μένουμε σε βιντεάκια και ανακοινώσεις, κρατήστε μικρό καλάθι. Περιμένετε, έχουμε δρόμο, μπορεί να έρθουν και καινούργιες υποψηφιότητες. Ναι. Ή μπορεί να μην κατέβουν αυτοί που ανακοινώνουν. Είναι και συνεργασίες στο τέλος. Και περιμένετε, θα δούμε κι άλλα. Θα ανακοινώνονται μελλοντικά λίστες και θα βλέπεις ότι τελικά κάποιος μπορεί να πάει κάπου αλλού. Πολλά μπορούν να συμβούν. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπουχτίσουμε και δεν θα στεναχωρηθούμε καθόλου. Μάλιστα. Αντώνη, θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα, γιατί και η επόμενη συνέντευξή μας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς θα συνδεθούμε τώρα με τον αντιδήμαρχο του πολιτισμού, τον κύριο Ρήμο. Καλό σου βράδυ, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον αντιδήμαρχο τουρισμού και πολιτισμού, τον κύριο Αθανάσιο Ρήμο. Καλησπέρα, κύριε Ρήμο. Καλησπέρα κύριε Κοσμίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ρήμο. Θα ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα την συζήτησή μας, καθώς μόλις τώρα ενημερώναμε τους τηλεθεατές μας για τους υποψηφίους του νυν Δημάρχου Καστοριάς, τον κύριο Ιωάννη Κορετζίδη. Χθες το απόγευμα έγινε η ανακοίνωση των πρώτων λοιπόν υποψηφίων που είναι μαζί με τον νυν Δήμαρχο Καστοριάς, ένας εκ των οποίων είστε και εσείς. Οπότε κύριε Ρήμο, θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή σας την υποψηφιότητα. Ναι, καταρχήν δεν θα μπορούσα καταρχήν να μην είμαι σε αυτή την προσπάθεια που θα ελπίζω να συνεχιστεί. Νομίζω κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για την πόλη της Καστοριάς και ή συγκεκριμένα ας πούμε, για το τουριστικό κομμάτι και το πολιτιστικό. Δεν θα μπορούσα να είμαι απόν και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου ο κ. Κορετζίδης να ξαναεκλεγεί Δήμαρχος της Καστοριάς την επόμενη τετραετία. Μάλιστα. Και αυτό το οποίο συζητούσα σε προηγούμενη συνέντευξή μου με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Πέτρο Τόσκο, ο οποίος πριν βγει το δελτίο τύπου μας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στο πλευρό του κ. Κορετζίδη, είναι ότι ο προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής δεν αφορά μόνο τους 4-5 μήνες που υπολείπονται, αλλά αφορά και την επόμενη τετραετία, κύριε Ρήμο. Έτσι είναι. Καταρχήν κάθε χρόνο ας πούμε, στο κομμάτι τουρισμού πολιτισμού κατατέθεται ένα ετήσιο πρόγραμμα τουρισμού πολιτισμού για το τι δράσεις θα ακολουθήσουν και στη συνεχεία την επόμενη χρονιά γίνεται ο απολογισμός, γιατί εμείς κάνουμε και έναν απολογισμό στο Υπουργείο για να δούμε τις δράσεις αυτές που είχαμε πει θα κάνουμε, τι έγινε και υπάρχει ένα στατιστικό το οποίο παρακολουθείτε. Έτσι είναι. Νομίζω, όπως είπα, έχουμε πει αρκετές φορές, το κομμάτι του τουρισμού η πόλη μετά το Δεκέμβριο έχει δείξει έχει μια αυξητική τάση και αυτά τα μηνύματα παίρνουμε από τις εκθέσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Έτσι. Τώρα η τελευταία έκθεση που συμμετείχαμε ήταν στην Κύπρο και προηγούμενη ήταν στο Ισραήλ. Δεν σας κρύβω ότι το καλοκαίρι
από τις δύο συγκεκριμένες αγορές θα υπάρξει μια αύξηση γύρω στο 20-30% μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού στην πόλη μας. Έτσι, κύριε Ρήμο, και πραγματικά τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Δεν έχετε κάποιος ουρανοκατέβατα στην περιοχή μας. Πρέπει να τη μάθει, πρέπει να τη γνωρίσει, και αυτό γίνεται και μέσω των εκθέσεων. Μάλιστα, τα μηνύματα, όπως μας είπατε και εσείς, από τη συμμετοχή σας στην έκθεση της Κύπρου Travel Expo Cyprus 2023 ήταν ιδιαίτερα θετικά. Δηλαδή, πέρασαν χιλιάδες επισκέπτες από το περίπτερο του Δήμου Καστοριάς, κύριε Ρήμο. Η αλήθεια είναι, καταρχήν, να πούμε ότι ήμασταν ο μοναδικός Δήμος από την Καστοριά ο οποίος συμμετείχε με δικό του περίπτερο στη συγκεκριμένη έκθεση. Mm-hmm. Υπήρχαν επαφές με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κώστα Κουμή. Γίναμε δέκτες στην πρεσβεία του κυρίου Παπαμελετίου, ο οποίος είναι ο Έλληνας πρέσβης της Ελλάδος. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και με τον κύριο Σαγάνα, ο οποίος είναι διευθυντής του ΕΟΤ Κύπρου, ο Έλληνας διευθυντής στην Κύπρο. Κάναμε επαφές με την κυρία Λεόν, η οποία είναι αντιδήμαρχος τουρισμού πολιτισμού στη Λεμεσό. Mm-hmm. Πραγματικά έχουμε ανοίξει ένα πολύ καλό διάβλο επικοινωνίας. Υπάρχει μια περίπτωση να γίνει κάποια ανταλλαγή το καλοκαίρι που μας έρχεται, εφόσον μπορέσουμε να συνοηθούμε με την αντιδήμαρχο κυρία Λεόνη για κάποιες δράσεις Καστοριανών στη Λεμεσό. Mm-hmm. Νομίζω έχουμε ανοίξει μια πάρα πολύ καλή πόρτα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων και τον κύριο Αναστασίου, ο οποίος ήταν παρόν κατά την τριήμερη έκθεση, και στη συνεργασία μαζί κάναμε, προκειμένου να δώσουμε μια μεγαλύτερη έναυσμα να μας επισκεφτούν ακόμη περισσότεροι, κάναμε 4 τριήμερα διανυκτερεύσεων δωρεάν στους επισκέπτες που πέρασαν το περίπτερο, και είχαμε εκτυπώσει 1.200 κουπόνια, να φανταστείτε. Και ναι, μας τελείωσαν από τη δεύτερη μέρα. Δεν είχαμε να δώσουμε την τρίτη μέρα άλλα κουπόνια. Δηλαδή, ναι, ήταν πρωτοφανές τόσα άτομα που πέρασαν από το περίπτερό μας. Έτσι, πραγματικά, κύριε Ρήμο, και βλέπουμε ότι όταν συστρατεύονται οι ομάδες, όταν υπάρχει συνεργασία, τα αποτελέσματα είναι πάντα θετικά. Δεν κυνηγάτε τα εύσημα, κυνηγάτε να γίνει δουλειά. Νομίζω, καταρχήν, βλέπουμε επί καθημερινής βάσης την πόλη μας. Ας αφήσουμε τα τριήμερα, τα οποία η πόλη ούτως ή άλλως θα είχε κόσμο. Πλέον υπάρχει κινητικότητα. Την περίοδο τώρα αυτή που διανύουμε είναι ο σχολικός τουρισμός, ας το πούμε, ο οποίος έρχονται αρκετά σχολεία, φιλοξενούνται στην πόλη μας. Σήμερα μέτρησα πραγματικά 11 λεωφορεία στην περιοχή γύρω από το πάρκινγκ και είδα πόσα παιδιά υπάρχουν στα πλαίσια εκδρομών μονοήμερων, διήμερων, τα οποία επισκέπτονται την πόλη μας. Mm. Όλα αυτά είναι επένδυση για το μέλλον. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Ρήμο, και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και στις δομές του Δήμου Καστοριάς. Γνωρίζω ότι δεν είναι των αρμοδιοτήτων σας, είναι του κυρίου Λάζαρου Ζήση, ο οποίος, όπως είπαμε, σας συνόδευσε και σε αυτή την αποστολή στην Κύπρο. Ακριβώς. Ήμασταν μαζί. Προχθές βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου για τον αριθμό των επισκεπτών, που ήταν πάλι χιλιάδες στις τέσσερις δομές του Δήμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό. Mm-hmm. Να πούμε ότι το καλοκαίρι που μας έρχεται ήδη ξεκινήσαμε προγραμματισμό για τις δράσεις που θα κάνουμε. Mm-hmm. Έχουμε συμμετοχή, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους τοπικούς συλλόγους για να κάνουν συνδιοργανώσεις με το Δήμο Καστοριάς. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι έχουμε δεκάδες αιτήματα, τα οποία πραγματικά όμως δεν μπορούμε να τα εκπληρώσουμε όλα. Ναι. Είναι στη μέση και πολιτικές εκλογές που βάζουν φρένο σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, νομίζω θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για όλους τους επισκέπτες μας. Έτσι, αυτό, κύριε Ρήμο, πρέπει να υπάρχει κάτι να παρουσιάσουμε στους επισκέπτες. Η Καστοριά από μόνη της, σαν ομορφιά, είναι όμορφη, αλλά πρέπει να έχει κάτι να δει ο τουρίστας και να μείνει και να θέλει να ξανάρθει. Όπως άλλωστε το ξανασυζητήσαμε σε προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε και μαζί, το Πάσχα στη Βυζαντινή Καστοριά ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον που πραγματικά συγκίνησε τους επισκέπτες. Έτσι είναι. Mm-hmm. Ήταν κάτι, όχι το πρωτόγνωρο, θα πω, ήταν κάτι το οποίο πρώτη φορά συστρατεύτηκαν τέσσερις φορείς, Περιφέρεια, Δήμος, Φορέα Αρχαιοτήτων, Μητρόπολη Καστοριάς, Επιμελητήριο, πέντε φορείς, mm-hmm. προκειμένου να κάνουμε κάτι από κοινού. Όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, mm-hmm. ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πλέον έχουν καταλάβει πλέον όλοι ότι μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Δεν είναι ώρα ούτε για κόντρες, ούτε mm-hmm. για άλλα πράγματα. Είναι η ώρα να βάλουμε την πόλη μπροστά. Ναι. Να βάλουμε το προσωπικό μας ενδιαφέρον στην άκρη και να αναδείξουμε την τοπική κοινωνία και
αυτά τόσα τουριστικά και όχι και πολιτιστικά πράγματα που έχει ο τόπος μας, προκειμένου να ανθίσει πραγματικά. Μάλιστα. Κύριε Ρήμο, όλους τους προηγούμενους μήνες και πηγαίνοντας και πιο πίσω από το Πάσχα, δηλαδή θα ξεκινήσω λίγο από τα Χριστούγεννα. Είχαμε τα Χριστούγεννα, τα ραγκουτσάρια, την πρωτοχρονιά. Με συγχωρείτε να τα βάζω σε σωστή χρονολογική σειρά. Είχαμε μια έντονη παρουσία τουριστών όλους αυτούς τους μήνες, ειδικά κατά τους χειμερινούς, και το Πάσχα και την Πρωτομαγιά. Ήταν και η έκθεση Γούνας Καστοριάς, όπου και εκεί είχαμε εκατοντάδες επισκέπτες από διάφορα μέρη του κόσμου, οπότε υπήρχε μια πολύ καλή ροή όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Όσον αφορά όμως τον θερινό τουρισμό, η Καστοριά δεν έχει θάλασσα, οπότε δεν είναι από τα δυνατά της χαρτιά. Εσάς, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το καλοκαίρι του 2023 στο κομμάτι του τουρισμού? Μπορεί να μην έχουμε θάλασσα, αλλά έχουμε να προσφέρουμε, ας πούμε, ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Έχουμε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις που θα γίνουν στην Καστοριά. Οπότε αυτό μας δίνει ένα του για να έχουμε κόσμο και τους θερινούς μήνες. Κοιτάξτε, μπορεί η φέρεια Δυτικής Μακεδονίας να είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν βρέχεται με θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, οι ομορφιές που έχει το φυσικό τοπίο κτλ. Είναι κάτι που προσελκύει άλλου είδους τουρίστες. Και πέρσι είχαμε πάρα πολλούς βορειοευρωπαίους, Γάλλους, Σκανδιναβούς, Ολλανδούς, Γερμανούς, οι οποίοι μας επισκέφτηκαν. Είπαμε για τη λίμνη, γιατί θέλουν μια χαλαρότητα, θέλουν άλλου είδους πράγματα, και αρέσει να περπατάνε σε μονοπάτια, σε βουνά, να διασχίζουν φαράγγια. Είναι κάτι τα οποία προσπαθούμε και εμείς μέσω των εκθέσεων να δείξουμε πραγματικά τι έχει γίνει. Εκτός από το καλοκαίρι, όπως είπατε, οι Κύπροι, παραδείγματος χάρη, πραγματικά επισκέπτονται την πόλη μας και θα την ξαναεπισκεφτούν το καλοκαίρι, γιατί θέλουν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι πραγματικά πράγματα τα οποία, όπως είπαμε, τα βουνά και τα λοιπά, τα προσελκύει πολύ περισσότερος κόσμος. Η λίμνη, έχουμε το υγρό στοιχείο, δεν μας λείπει, αλλά δεν είναι στην μορφή αυτή που είναι διαδεδομένη η Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα, όπως έλεγε το παλιό σποτ, ήλιος θάλασσα, υπάρχει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει η ορεινή Ελλάδα, την οποία την εκπροσωπούμε επάξια. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Ρήμο, μιας και αναφέρατε και τον ΕΟΤ, και πολύ σωστά είπατε ότι πλέον δίνει βάση και στο χειμερινό τουρισμό, με καμπάνιες οι οποίες γίνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου να πάρει ένα σημαντικό κομμάτι της πίτας του τουρισμού και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, και κατ' επέκταση η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πολλές φορές οι διαφημίσεις λειτουργούν πάρα πολύ θετικά. Το είδαμε και εμείς εδώ πέρα αυτό στην Καστοριά, με τη διαφήμιση που έκανε την προηγούμενη χρονιά ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καστοριάς, και πόσο θετικά λειτουργήσε. Το ίδιο έκανε και ο Δήμος Καστοριάς με διάφορα σποτάκια τα οποία έχει βγάλει ο ΝΕΡ, και πόσους πολλούς τουρίστες προσέλκυσαν, κύριε Ρήμο. Όσον αφορά τα σποτάκια, να πούμε ότι το σποτ ΤΕΟΤ το χειμερινό, επειδή έτυχε να ήμουν και στο Λονδίνο στην έκθεση, το χειμερινό σποτ ΤΕΟΤ είχε 60% Καστοριά. Χιονισμένη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε ο ΕΟΤ για πρώτη φορά πραγματικά στην ιστορία έκανε τη διαφορά στο κομμάτι του χειμερινού τουρισμού, προβάλλοντας τη Δυτική Μακεδονία, και από τη Δυτική Μακεδονία τον καταμερισμό 100% την έχει η Καστοριά. Μάλιστα. Κύριε Ρήμο, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας με ένα θέμα που δεν αφορά τόσο πολύ τον τουρισμό, αλλά τον πολιτισμό. Ενημερωθήκαμε από την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς ότι παραδίδεται σε χρήση και το Θέατρο του Βουνού. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε σχετικά με αυτό το έργο. Γίνονται πάρα πολλά έργα, κύριε Ρήμο, στον Δήμο Καστοριάς. Δηλαδή, το έχω πει και σε παλιότερες συνεντεύξεις μας, ότι είναι ένα εργοτάξιο αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Καστοριάς. Αλλά μιας και αφορά την αντιδημαρχία σας, θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το έργο. Ναι, είναι καταρχήν το Θέατρο του Βουνού. Τα τελευταία χρόνια ήταν σε κακή κατάσταση από πλευρά φωτισμού, προσβασιμότητας κτλ. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να περάσετε τώρα τελευταία να δείτε πώς έχει γίνει με τις αλλαγές. Παραδίνεται από τις 15 Ιουνίου και μετά είναι ελεύθερο προς χρήση. Ήδη έχουμε, νομίζω, την πρώτη συναυλία στις 17 Ιουνίου. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα δώσει πνοή στην πόλη. Είναι σε μια τοποθεσία που είναι φαντασμαγορική, είναι πανέμορφη. Ελπίζω όμως οι συμπολίτες μας και τα παιδιά που ανεβαίνουν πάνω να μην προβούν σε βανδαλισμούς,
Ναι. Και σε καταστροφές, γιατί αυτό το έργο πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρο οφθαλμού. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Ρήμο, ελπίζω αυτό που είπατε και εσείς, το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, να μην το δούμε στο συγκεκριμένο έργο. Το έχουμε δει άλλες φορές, σε άλλες προμήθειες που έχει κάνει ο Δήμος Καστοριάς, σε άλλα εξαιρετικά πράγματα που έχει κάνει την επόμενη μέρα, άγνωστος ή άγνωστη, να τα βανδαλίσουμε, να κρατήσουμε ένα επίπεδο και να καταλάβουμε ότι αυτά τα έργα γίνονται για εμάς και πρέπει εμείς οι ίδιοι να τα διατηρήσουμε. Και τώρα που μιλάμε και για τουρισμό και για πολιτισμό, θα πρέπει να αποκτήσει και ο Καστοριανός τουριστική παιδεία, προκειμένου και ο τουρισμός να πάει ακόμα καλύτερα. Έτσι, όσον αφορά και τις βανδαλισμούς, όπως είπατε, και τα σκουπίδια και όλα τα πράγματα, πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Πρέπει ο Καστοριανός να μάθει να σέβεται πολλά πράγματα. Και ελπίζω αυτό το έργο του Θεάτρου του Βουνού να είναι η αρχή, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Ρήμο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα. Παράπονα για έλλειψη ενημέρωσης από την Περιφερειακή Αρχή εξέφρασε ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου στην ενημερωτική συνάντηση για τη γέφυρα των Σερβίων. Πάμε να παρακολουθήσουμε το τι ακριβώς συνέβη. Για την κατάσταση που βρίσκεται η περιοχή μας, από την πρώτη μέρα και όλα έστειλε υπομνήματα στα Υπουργεία Οικονομικών και στο ΤΕΚΟΔΕ για την κήρυξη της κατάστασης της περιοχής μας ως περιοχή επαπειλούμενου κινδύνου. Στη συνέχεια, με νέο αίτημα, ζήτησε η περιοχή μας να κριθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ώστε να μπορεί η περιφερειά μας να ζητήσει την κρατική αρρωγή στην αποζημίωση των όποιων αιτημάτων οικονομικών θα προέκυπταν. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εργασίες, οι μελέτες, να ολοκληρωθούν οι εργασίες όλες αυτές που προέβλεπαν και μας παρότρυναν οι γενικοί για την αποκατάσταση των ζημιών. Είμαστε εδώ. Προχθές κάναμε μια συνάντηση μετά από έτοιμο τον φορέα στο Βελβεντό και ήμασταν 18 φορείς. Εδώ πέρα από το Βελβεντό βλέπω λίγους, δεν ξέρω και από τη Σέρβια, γιατί είναι τεράστια ταλαιπωρία με κλειστή τη γέφυρα με ανοιγόμενο κουζάνι. Θα μπορούσε ένα κρεμάκι δικό σας να κατεβεί στο Βελβεντό ή στα Σέρβια. Λοιπόν, και να γινόταν μια καλύτερη συνάντηση με περισσότερο κόσμο. Το θέμα ενημέρωσης που έθιξε την Περιφερειάρχη είναι σημαντικό. Είμαστε τρεις εμπλεκόμενοι δήμοι, όχι μόνο δύο. Δεν είναι μόνο τα Σέρβια και το Βλεντό. Είναι και η Κοζάνη, γιατί από περιοχές παραλίμνης της Κοζάνης θέλουν να περάσουν απέναντι, γιατί έχουν καλλιέργειες, έχουν συμφέροντα διάφορα και, εν πάση περιπτώσει, ασχολίες. Και είναι και αυτοί που ταλαιπωρούνται λόγω της κλειστής γέφυρας. Το θέμα ενημέρωσης λοιπόν. Είμαστε τρεις δήμοι. Θα μπορούσε να γίνει μια επίσημη ενημέρωση σε επίπεδο περιφέρειας με τους τρεις δημάρχους τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, πού είμαστε, ενημερωνόμαστε από τα δελτία τύπου και από αυτά που γράφουν τα κανάλια. Δεν είναι ψέματα αυτό, έτσι. Δεν είναι ψέματα. Εκτός από το τηλέφωνο που είχαμε εκείνο το βράδυ στις 16 Μαρτίου που ελήφθη η απόφαση να κλείσει οριστικά η γέφυρα, δεν είχαμε άλλη κοινωνία. Σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή, να ξέρουμε πέντε πράγματα βασικά. Τι γίνεται, πού είναι οι εργασίες, πώς προχωρούν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. 23 του μηνός κάναμε μια συνάντηση στο Βελβεντό. Επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης ότι θα κατεβεί μετά από λίγες μέρες για να ενημερώσουμε μαζί με τεχνικούς. Μια απέτηση που είναι όλων των φορέων κάτω, να ξέρουμε τι γίνεται με τη γέφυρα. Και επομένως υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό το οποίο. Επισταμένως το ζητούν, επίμονα μάλλον το ζητούν οι πολίτες. Σαν πόσους κόσμους λέτε να με ρώτησε. Άπειροι άνθρωποι με ρώτησαν αυτές τις μέρες πότε θα ανοίξει η γέφυρα, πώς να τον πω πότε θα ανοίξει η γέφυρα. Έχω καμία πληροφόρηση που μπορώ να το εγγυηθώ αυτό. Εσείς όμως έχετε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν είναι γνωστό σε κανένα. Η ενημέρωση που είχαμε ότι τελείωσε το πρώτο στάδιο και το δεύτερο δελτίο που βγήκε ότι τελείωσε και το δεύτερο στάδιο. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το τρίτο και δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα ανοίξει η γέφυρα. Από εκεί και μετά τώρα μπαίνουν μια σειρά από ζητήματα. Είχαμε βάλει θέματα υγείας. Σας πληροφορώ ότι πήραμε τουλάχιστον 400 φορές τηλέφωνο στο γραφείο του κυρίου Πλεύρη. Πρώτη φορά συναντώ τέτοιο κλίμα να μην σηκώνει κανένας το τηλέφωνο. Ούτε στο γραφείο του Υπουργού, ούτε στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού, ούτε στα γραφεία των διευθύνσεων εκεί σε επίπεδο Υπουργείου. Μια μέρα πρωί, 8 παρά, βρήκα έναν, ο οποίος δεν ξέρω, υπάλληλο, ο οποίος είπε θα περιμένετε τη σειρά σας, θα σας ειδοποιήσουμε για ένα ραντεβού. Νομίζω όμως ένα ραντεβού με τον κύριο Πλεύρη
Έπρεπε ήδη να είναι μια φροντίδα της περιφέρειας, μια φροντίδα της περιφέρειας να έχει κανονιστεί. Μιλούμε για σοβαρά θέματα υγείας. Και για τις αποζημιώσεις. Και για τις αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις, δηλαδή βοηθήματα που χρειάζεται ο κόσμος. Συγγνώμη, Μαλώνη, συγγνώμη λίγο. Ναι, ναι. Δηλαδή, για να λέμε λίγο τα πράγματα, να συγνώμαστε. Η συνάντηση που είχαμε ορίσει και παρευρισκόσουν πάνω στην περιφέρεια και εκείνο το βράδυ τέλος πάντων, που είπαμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία, αμέσως μετά, χωρίς από τον Μανέλα του Μακρυγιάννη, να συνεργαστεί μαζί σου με τον Δήμαρχο Σερβίου, τον Δήμαρχο Κοζάνης, για να οριστεί ο τρόπος της καταγραφής των ζημιών. Τις μιλήσαμε και μαζί στο τηλέφωνο και είπαμε ότι κάποια θα τα αναλάβουμε εμείς μαζί με τα επιμελητήρια και τα πολύ. Τώρα δεν θέλω λίγο, αν επιτρέπετε να πούμε και κάποια πιστευτικά παιδιά, είναι λίγο κάποια θέματα σε προσωπικό δεδομένο που έχουν τρέξει. Παρακαλώ λίγο να μην. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε συνολικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για το μήνα Απρίλιο. Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκαν 4 τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο του 2023, όπως και τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα σημειώθηκαν 1 θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα όπως και το 2022, 1 σοβαρό τροχαίο ατύχημα έναντι κανενός το 2022, 2 ελαφρά τροχαία ατυχήματα έναντι 3 το 2022. Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των διευθύνσεων αστυνομίας, καταγράφηκαν συνολικά 5 παθόντες έναντι 4 τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα καταγράφηκαν 2 νεκροί έναντι 1 το 2022, 1 βαριά τραυματίας έναντι κανενός το 2022, 2 ελαφρά τραυματίες έναντι 3 το 2022. Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, όπως προκύπτει από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου, τα φθαρμένα ελαστικά, η μη χρήση παιδικών καθισμάτων, το αντικανονικό προσπέρασμα, η αντικανονική ελιγμή. Οι υπηρεσίες τροχαίας αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων το μήνα Απρίλιο του έτους 2023, βεβαιώθηκαν 1.849 παραβάσεις ως ακολούθως. 1.304 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 243 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων, 73 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 65 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, 58 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 51 παραβάσεις για κταίο, 20 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 15 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 11 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά, 4 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 4 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα και 1 παράβαση για αντικανονικό ελιγμό. Να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, κύριο Γιώργο Μαλέα. Καλησπέρα, κύριε Μαλέα. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Τα συζητούσαμε και προηγουμένως με τον συνάδελφο Αντώνη Παραρά. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές 2023 και θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε κι εσείς το κλίμα που επικρατεί, όπως το βλέπετε ως Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, και ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε, κύριε Μαλέα, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός σε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Μία βουβαμάρα που δεν τη συναντούσαμε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο στο πώς θα
εκφραστεί αυτή η βουβή μάζα που υπάρχει. Ναι. Πραγματικά στις... Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει σε εμάς. Είμαστε δύο εβδομάδες, 15 μέρες πριν τις εκλογές και πραγματικά υπάρχει μια πλειοψηφική αφωνία, μπορώ να πω, η οποία είναι πολύ συγκαθαρισμένη. Βλέπεις ελάχιστους ανθρώπους να μιλάνε και βλέπεις πάρα πολύ κόσμο προβληματισμένο για την επόμενη μέρα. Αυτά είναι τα κυρία χαρακτηριστικά που εγώ σε αυτό το διάστημα έχω διαπιστώσει. Κύριε Μαλέα, το να μην μιλάει κάποιος όμως μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες. Μια ερμηνεία, για παράδειγμα, είμαι ευχαριστημένος, οπότε δεν έχω κάτι να πω. Η άλλη ερμηνεία μπορεί να είναι είμαι τόσο απογοητευμένος που δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Εσείς πώς μεταφράζετε αυτή τη σιωπή? Κοιτάξτε να δείτε, εάν υπήρχε αποδοχή της υπάρχουσας κατάστασης, ναι, θα μπορούσαμε να τη δούμε από πρόσωπα τα οποία θα ήταν και ελαφρώς χαμογελαστά, με αίσθηση χιούμορ, με ένα σωρό, με διάθεση πάνω. Το βλέπεις μια πλειοψηφία, βουβή και χωρίς καμία διάθεση. Βλέπεις δηλαδή, εάν θα βγείτε, και σας προκαλώ να το κάνετε, αν βγείτε όλες αυτές τις μέρες, τα πρωινά, που κυκλοφορεί αρκετός κόσμος στην παραλία, ο περισσότερος κόσμος κυκλοφορεί τελείως στα χαμένα. Μπορεί να περάσει από δίπλα σου, να είναι γνωστός, τις περισσότερες φορές που να έχεις συναντηθεί, να έχεις μιλήσει, και τώρα περνάει από δίπλα σου και είναι στα χαμένα τελείως. Τι είναι η αίσθηση που υπάρχει? Και να είναι νέος κόσμος έξω το πρωί, καθημερινή μέρα, κύριε Μαλέα, σημαίνει ότι δεν έχει κάπου να εργαστεί, αν το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Και πάρα πολλοί κόσμος νέος έχει φύγει. Έχει φύγει για να πάει σε σεζόν να δουλέψει κάπου. Με συνθήκες άγνωστες. Και μιας και το θίξατε, κύριε Μαλέα, το θέμα, θέλω να το δούμε και λίγο πιο αναλυτικά από δύο οπτικές γωνίες. Η πρώτη οπτική γωνία είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει ήδη φύγει για σεζόν, πολύ πιθανόν να μην επιστρέψει για τις εκλογές. Όχι πολύ πιθανόν, είναι το πιθανότερο. Ναι. Πιθανότερο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ναι. Οπότε... Οπότε είναι ένα ερωτηματικό και αυτό. Ο κόσμος που έχει πάει να δουλέψει για σεζόν, πώς θα αντιδράσει? Θα αποφασίσει να γυρίσει πίσω να ψηφίσει? Θα κλειστεί στα προσωπικά του προβλήματα και στον αγώνα επιβίωση να βγάλει κάποια χρήματα ώστε να βγάλει το χειμώνα του? Το δεύτερο είναι το πιο πιθανό. Μάλιστα. Και το δεύτερο που μπορούμε να σχολιάσουμε πάνω στο θέμα της σεζόν, κύριε Μαλέα, είναι ότι από πέρσι, που και πέρσι φύγανε εκατοντάδες συμπολίτες μας, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα πάνω στην εργασία στην Καστοριά. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι στο θετικό. Ναι. Λίγο το σχόλιο σας, κύριε Μαλέα. Τι να πω, δηλαδή, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ναι. Εσείς παρακολουθείτε την προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων βουλευτών, των κομμάτων κτλ. Εκείνο που με κάνει πραγματικά εντύπωση είναι ότι οι περισσότεροι, και ειδικά αυτοί που διεκδικούν την εξουσία, μιλάνε για ζητήματα γενικότερα και δεν αγγίζει κανένας τα ειδικότερα προβλήματα που αφορούν τον νομό μας. Προβλήματα τα οποία θα καθορίσουν την επόμενη μέρα, την καθημερινότητά μας, τη δυνατότητα της ποιότητας ζωής που θα έχουμε, την αξιοπρέπειά μας κιόλας. Δεν μιλάει κανένα. Ναι. Μπορεί να μας ενδιαφέρουν οι μετανάστες, το τείχος στον Εύρο, η εξωτερική πολιτική. Σαφώς ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι ζητήματα που είναι για συζητήσεις των αρχηγών, των πρωτοπλασάτων στελεχών του κάθε κόμματος και ιδιαίτερα στην Αθήνα που βγαίνουν πολύ. Εδώ στην Καστοριά θα περίμενα από τους υποψήφιους να αναλωθούν στα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Έχετε ακούσει κανένα να μιλάει για το μέλλον του νοσοκομείου στην Καστοριά? Έχετε ακούσει κανένα να σας μιλάει τι θα γίνει με το περιβόητο φράγμα στον Ιστόριο και τις δυνατότητες που θα έδινε αν προχωρούσε στην υλοποίησή του στον πρωτογενή τομέα και στο πόσο κόσμο θα μπορούσε να απασχολήσει? Έχετε δει κανέναν να μιλάει για άλλα γενικότερα προβλήματα
για παράδειγμα χάρη για τον φορέα διαχείρισης της λίμνης, για τοπικά προβλήματα, τα οποία μπορούσαν να καθορίσουν κυριολεκτικά την επόμενη μέρα στο νομό μας. Κανένα. Οπότε... Μπορεί να ακούσετε να συμμιλήσουν για οτιδήποτε άλλο. Για τις τεταμένες σχέσεις με την Τουρκία, για το αν θα μπορεί να γίνει πόλεμος, αν για τον Ερντογάν. Κανένας όμως, και για μένα είναι τρομερή έκπληξη, πραγματικά περίμενα από τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Πασόκου, βλέπω τα αγγίζουν αυτά τα ζητήματα, αλλά τουλάχιστον από τους βουλευτές, τους υποψήφιους των δύο κομμάτων που διεκδικούν θεωρητικά και λένε ότι θα είναι οι επόμενοι άνθρωποι στη διακυβέρνηση του τόπου. Έχετε ακούσει κανένα να μιλήσει για αυτή την καθημερινότητα του νομού μας, για την καθημερινότητα που θα σταματήσει την μετανάστευση του νέου κόσμου του νομού μας, που θα βάλει ένα φρένο στο ότι γινόμαστε νομό συνταξιουχών. Άρα, με απλά λόγια, έχουμε μετατόπιση προβλήματος, κύριε Μαλέα. Ναι, για μένα τι σημαίνει αυτό, ότι κανένα από τα δύο κόμματα εξουσίας δεν έχει λύσει για τα προβλήματα του τόπου. Κανένα απολύτως. Και δεν χρειάζεται να το διαπιστώνεις, τώρα το διαπιστώνεις με πολύ μεγάλη άνεση και διαπιστώνεις ότι κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει κάνει καμία σοβαρή παρέμβαση σε τοπικά ζητήματα στο νομό μας. Εάν κάποιος έχει δει κάποιο από τα μεγάλα κόμματα να κάνει παρεμβάσεις σοβαρές που αγγίζουν την καθημερινότητα, που αλλάζουν το γίγνεση στο νομό μας, θα σας πω, έχετε δίκιο, εγώ είμαι λάθος. Προσπαθώ πραγματικά να δω κάτι που να σηματοδοτεί και κάτι στον όνομα, σε απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Μαλέα, πλέον έχουμε μία έδρα στην Καστοριά, το έχουμε συζητήσει πάμπολες φορές και μέσα από το δίκτυο. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ενώ έχουν περισσότερο πληθυσμό από τη Φλόρινα, η Φλόρινα παρέμεινε ιδρυτική και εμείς γίναμε μονοδυτική. Εγώ θέλετε υπάρχει να σας μια πω... απάντηση. Δεν σας άκουσα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω, κύριε Μαλέα, δυστυχώς δεν έχω απαντήσει για όλα τα θέματα. Όχι, νομίζω ότι κάνετε και εσείς, έτσι. Με βάση τα στατικά της εξάρτησης, νομίζω ότι τη διαπίστωση που κάνω εγώ την κάνετε και εσείς. Ναι. Απάντηση όμως... Μπορεί κανένας να μας απαντήσει. Είναι τραγικό, έτσι. Είναι τραγικό. Νομίζω ότι η εκλογική νομοθεσία θα πρέπει πραγματικά, γιατί τουλάχιστον οι διεδρικές θα έπρεπε να είναι για όλους τους νομούς, από εκεί να ξεκινούσαν. Έτσι, για να υπάρχουν δύο φωνές. Για να υπάρχει μια, δύο φωνές, να υπάρχει κάτι που να ενώνει τον κόσμο ή να τους συσπηρώνει. Νομίζω ότι τέτοια ζητήματα, αυτοί οι εννιά μονοειδικές δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν θα γινόταν και τίποτα αν παίρναμε κάποιες έδρες από τους μεγάλους νομούς και τις πηγαίναμε στους εννιά μονοειδικές. Μόνο 9 μονοδοχές όλη τη χώρα. Πέρα από όλα αυτά, αυτές μπορεί να είναι σκέψεις. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Κανένας δεν απάντησε γιατί. Ποια είναι τα κριτήρια που έγινε μονοδική η Καστοριά και παρέμεινε διεδική η Φλόρινα. Ναι. Κύριε Μαλέα, από ότι θα έχουμε έναν εκπρόσωπο, έναν βουλευτή από την Καστοριά. Μυρίζει ο νομός, μυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και την συζήτησή μας. Σε αυτόν τον βουλευτή, τι θα λέγατε ότι θα πρέπει να θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του κύριε Μαλέα προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, μην κοιτάμε το παρελθόν κύριε Μαλέα, δύσκολο το παρελθόν. Εάν ο οποιοσδήποτε βουλευτής, και αφού δεν τα θέτει τώρα, θα τα θέσει όταν θα είναι βουλευτής, τώρα που υπάρχει μια ελευθερία στο να εκφράσει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία στην πορεία θα μπορέσει να αναιρέσει, δεν το βάζει κανένας, τα βάλει μετά. Ας μην γελιόμαστε. Δεν έχουν, πιθανόν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να μην δεν συζητάς για το μέλλον του νοσοκομείου. Κλείνουν μονάδες. Κλείνουν μονάδες. Οι εφημερίδες δεν υπάρχουν όλες τις μέρες του μήνα. Αναγκάζονται οι συμπολίτες μας να πάνε για επίγοντα περιστατικά σε διπλανούς νομούς. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ποιο θα είναι το μέλλον. Είχαμε την καλύτερη μονάδα καρδιολογική στην Καστοριά. Τμήμα καρδιολογία. Πραγματικά αξιόλογο, στελεχωμένο κτλ. Και τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έρχονται για εφημερίδες από τα Γραβενά, από εδώ, από εκεί. Δεν γίνονται.
Αυτά είναι βασικά πράγματα. Αν ένας βουλευτής υποψήφιος δεν τα βάλει στην ατζέντα του, ότι είναι τα πρώτα, για το φράγμα του Νεστορίου, το οποίο δεδομένου ότι σε ένα νομό που πλήττεται από την ανεργία, που πλήττεται στην εσωτερική μετανάστευση, ότι φεύγουν για σεζόν ένα σωρό νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Το φράγμα μόνο από μόνο του, αν ξεκινήσει να υλοποιηθεί για να τελειώσει, θέλει 400-500 ανθρώπους, οι οποίοι θα ήταν από την τόπια αγορά. Mm-hmm. Και δεν το έχει κανένας στην ατζέντα του ότι, αδερφέ, δεν είναι κάποιος μπέλ για την κυβέρνηση την επόμενη που θα βγει, αν δεν τα λύσει μέσα σε ένα μήνα. Αν θα μου πείτε, εδώ δεν τα λύσει ο Πρωθυπουργός σε 9-10 σε ένα χρόνο που είχε έρθει εδώ και θα σχολιόταν το περίφημο γραφείο του και θα το έλυνε και θα μας απαντούσε σε πολύ λίγο διάστημα. Πέρασε σε ένα μισό χρόνο που την προηγούμενη φορά που είχε έρθει και ο Πρωθυπουργός και δεν έχει λυθεί τίποτα. Παίζουμε την καραμέλα σε κάθε φορά που κατεβαίνει ο Κακόβης, ο Έρμος, ο Δήμαρχος του Νεστορίου, όχι Κακόβης, ο Έρμος, που έχει κατέβει άπειρες φορές κάτω. Και τον γεμίζουν με υποσχέσεις, τον γεμίζουν την τσέπη με καραμέλες και γυρίζει πίσω. Θα μου πεις τι μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό να το λέει, να το ξαναλέει, να τονίζει την ανικανότητα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Κι όμως αυτά τα κορυφαία ζητήματα για την άποψή μου, κανένας υποψήφιος βουλευτής από τα θεωρητικά, δύο κόμματα εξουσίας, δεν το έχει βάλει στο τραπέζι. Mm. Δεν υπάρχει καθημερινότητα στον νομό που να απασχολεί κανέναν. Στις των δύο μεγάλων κομμάτων δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά εκπλήσωμαι. Είναι ίσως από τις προεκλογικές περιόδους που κανένας δεν πιάνει τοπικά προβλήματα. Δεν νομίζω να συμβεί σε αυτό το βαθμό που συμβαίνει τώρα οποιαδήποτε προεκλογική περίοδο με οποιοδήποτε υποψήφιους βουλευτές των δύο κομμάτων να μην τα έχουν βάλει στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συνειδητοποιήσει μέσα τους ότι αυτά είναι χαμένα προβλήματα, χαμένα ζητήματα και φοβούνται να μην εκτεθούν την επόμενη μέρα αν τα βάλουν πρώτα στην ατζέντα τους και δεν τα αγγίζουν. Δεν τα αγγίζουν. Μάλιστα. Κύριε Μαλέα, δύσκολη κατάσταση, να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, επειδή κατά καιρούς και εσείς θα φιλοξενήσετε στις εκπομπές, εγώ δεν θα ήθελα να τους θέτετε ερωτήματα του γενικότερου πολιτικού πλαισίου. Αφιαλογική, τι θα γίνει με την κυβέρνηση, ποιος θα πάει με ποιον. Λες και μας αφορά εδώ στην Καστοριά ποιος θα πάει με ποιον. Θέλετε να σας δώσουν απαντήσεις στα τοπικά του προβλήματα. Να σας κάνω να θέλετε και μια ιεράρχηση. Τι αυτοί νιώθουν ότι ήταν τα πρώτα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Μάλιστα. Κύριε Μαλέα, δεν έχουν να σας απαντήσουν τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κύριε Μαλέα, θα σας λένε για την επόμενη μέρα ότι το Πασόκ δεν θέλει να πάει με αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να πάει με αυτούς και σας μιλάει για κυβερνήσεις μειοψηφικές, κυβερνήσεις κειμένων, ότι θα πάνε για το δύναμη της κυβερνήσεις γιατί μόνο αυτοί κινούνται το μέλλον της χώρας. Ποιο μέλλον? Της φτώχειας, της μιζέριας. Μάλιστα. Πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μαλέα, όλα αυτά τα οποία θέσατε εμένα ως ρητορικές ερωτήσεις, να κάνουμε εδώ πέρα μια συνέντευξη, να είναι παρόντες αυτοί που μπορούν να σας απαντήσουν. Πραγματικά νομίζω ότι θα έχει ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη κάντε κάποια πάνελ με τις ομαδιακές επιτροπές των κομμάτων. Να υπάρχει, να δούμε. Εμένα πραγματικά θα σου επειδή είτε λίγο είτε πολύ, έχω μια συμμετοχή σε όλες αυτές τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων 20-25 χρόνων. Πραγματικά τόση αφωνία για τοπικά προβλήματα δεν την έχω ξανασυναντήσει. Μάλιστα. Κύριε Μαλέα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω. Ναι, περισσότερο εκφράζοντας τους προβληματισμούς του εργατικού κέντρου για την αφωνία αυτή, που δεν δίνει καμία προοπτική για την επόμενη μέρα σε αυτόν τον έργο, το ταλαιπωρημένο, τον νομό που έχει πάρει μια πορεία στο να γίνει ένας νομός συνταξιούχων, χωρίς καμία προοπτική. Είναι έντονη προβληματισμή. Και θα χαρώ, σας είπα, να σας φιλοξενήσουμε και στα στούντιό μας. Γεια σας πάντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ. Καλό σας βράδυ. Ανοιχτή εκδήλωση, ενημερωτική εκδήλωση για επιχειρηματίες με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Φλόρινας. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε λοιπόν τις δύο
δύο πρώτες δέσμες δράσεων που έχουν βγει στο πλαίσιο αυτής της περίοδου, της πράσινης μετάβασης, είναι δύο δράσεις, και του ψηφιακού μετασχηματισμού, άλλες τρεις δράσεις. Είναι δράσεις που έχουν μεγάλο budget, συνολικά η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 1 δις. Τα προγράμματα αυτά έχουν βγει με τη λογική, υποβάλλονται οι προτάσεις χωρίς να έχει περιορισμό καταληκτικής ημερομηνίας, υποβάλλονται, αξιολογούνται, εγκρίνονται έως ότου υπάρχει διαθέσιμο budget, άρα μπορεί να τα δούμε ανοιχτά για 6, για ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι όσο εγκρίνονται επιχειρήσεις, αναλώνεται ποσό, δεσμεύεται ποσό από το συνολικό διαθέσιμο, με έως ότου να κλείσει. Υπάρχουν αρκετά λεφτά, εδώ είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχει το περιθώριο να καταρτήσετε, να σκεφτείτε την ιδέα σας, να καταρτήσετε το σχέδιο, αν πάρετε την απόφαση να συμμετάσχετε, να υποβάλλετε σωστά το φάκελό σας και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα που θα είναι η έγκριση. Αυτό βέβαια μη σας αποκοιμήσει, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ανοιχτό το πρόγραμμα θα υπάρχουν, επαορίσουν τα λεφτά. Άρα πρέπει σιγά σιγά, όσοι σκέφτεστε να κατεβείτε σε αυτά τα προγράμματα, να ετοιμάσετε τα σχέδιά σας. Θα ήθελα πριν να ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και το Επιμελητήριο Φλόρινας. Η αγάπη και η χαρά που έχουμε όποτε ερχόμαστε εδώ ή δεχόμαστε συχνά είναι αντιστρόφως ανάλογη από την απόσταση από τη Θεσσαλονίκη από όπου κινούμαστε. Είναι ενεργό μέλος εταίρος στο σχήμα της ΚΕΠΑΝΕΜ, του Επιμελητήριου Φλόρινας, ενεργό και δυναμικό μέλος. Και συνεργαζόμαστε άψογα σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που βγάζουμε ως ενδιάμεσος φορέας. Στη σημερινή εκδήλωση έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και τον Αντιδήμαρχο της πόλης, τον κύριο Γρηγοριάδη Νικόλαο. Επίσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας από την Αθήνα, την κυρία Μαλανδράκη και την κυρία Μουστακάτου, που έχουν ασχοληθεί με την έκδοση αυτών των προσκλήσεων και θα μας βοηθήσουν και στη συνέχεια στις ερωτήσεις που θα σας δημιουργήσουν οι παρουσιάσεις του προγράμματος. Επειδή αυτές οι εκδηλώσεις χωρίζονται σε δύο μέρη, είναι το τυπικό μέρος που παρουσιάζουμε τα προγράμματα, εδώ έχουμε να κάνουμε με 5 δράσεις, και υπάρχει το δεύτερο μέρος που είναι το πιο ζωντανό και το πιο ενδιαφέρον για μένα, είναι οι απορίες που έχετε και η συζήτηση που γίνεται, όπου εκεί κερδίζουμε και οι δύο. Δηλαδή και σε εμάς δημιουργούνται ιδέες, μας δίνεται αφορμή να σκεφτούμε πράγματα και όσο μπορούμε να το μεταφέρουμε πιο κάτω ή να ψάξουμε κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί μέσα από αυτά τις προσποίησεις. Για να έχουμε λοιπόν περισσότερο χρόνο στο δεύτερο μέρος, θα παρακαλέσω τους υπεύθυνους των δράσεων, τον κύριο Στράβα που διαχειρίζεται τη δέσμη των ψηφιακών μέτρων και την κυρία Ζωή που διαχειρίζεται τις πράσινης μετάβασης, στελέχη της ΚΕΠΑΝΕΜ, να είναι σύντομη και περιεκτική στις παρουσιάσεις, ώστε να περάσουμε το μήνυμα που χρειάζεται, να δώσουμε την πληροφορία και να μην κουράσουμε τον κόσμο. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας καλωσορίσω στην πόλη της Φλόρινας. Αισθάνομαι οικία γιατί είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Το Μητείο είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΚΕΠΑΝΕΜ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα στελέχη της διαχειριστικής όπου μας θυμάνε με την παρουσία και όλους τους συνεργάτες του ΚΕΠΑ, το οποίο πραγματικά έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες και προωθήσει επενδυτικά την επιχειρηματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Φαίνεται σήμερα, σας καλωσορίζω και εσάς όλους που είστε σήμερα εδώ, φαίνεται και τα πόδια, φαίνεται η διάθεση των ανθρώπων, την γεμάτη αυτή των ανθρώπων για να εμπεδίσουν, γιατί περάσαμε πολλά χρόνια, τα οποία έχουν το τύπα ζενετικά προγράμματα. Πρέπει όμως να διαμορφώσουμε και να δούμε τρόπους να διευκολύνουμε τους ανθρώπους αυτούς με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να τα κάνουμε πιο ευέλικτα τα προγράμματα, ώστε να μπορούν όλοι οι συναδελφοί μας από την αθηνική επιχείρηση να μπορεί να μείνει ζωντανή σε αυτή την περιοχή, γιατί αυτή η περιοχή καταγράφει στην τελευταία δημογραφική μέτρηση 8.000 μετανάστες, 8.000 συμπολίτες μας, που σημαίνει ότι αν δούμε αυτή τη στιγμή μια ενεργεία η οποία κοντεύει το 30% και βάλουμε και ένα 15% που φύγανε,
που είναι σίγουρα υπαγωγικές ηλικίες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί σε αυτή την περιοχή. Πρέπει λοιπόν να επανεκκινήσουμε την οικονομία, να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν, γιατί πραγματικά θέλουν να επενδύσουν σε έναν τόπο προκειμένου που έχει συντηρητικά πλεονεκτήματα. Απλά πρέπει να μπει μπροστά η πολιτεία, να τα προγράμματα να είναι ευέλικτα, ενώ μπορούν να τα κάνουν χρήση οι συναδέλφοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.